Έχω παίξει με πάρα πολλές free κάρτες που μας δίνει το ίδιο το παιχνίδι μέσα από το Season Progress και όχι μόνο. Μία από αυτές όμως που μόλις χρησιμοποίησα και ενώ είναι πολύ πιο μετά στο Season και θεωρητικά είναι μια από τις καλές, για μένα ήταν από τις χειρότερες. Θα παίξω playoffs, αλλά θα παίξω playoffs με Ansufati, Rashford. Εδώ είναι το σημείο που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα παίξω και με Rashford, αλλά και με Oberdorf. Και να κάνω ταυτόχρονα και το objective του Al-Habibi, του Al-Vairan, ώστε να πάρω και τα XP και την κάρτα του Al-Vairan. Τους έχω ήδη μες στην 11η γιατί είχα παίξει για τα XP στα Squad Battles, οπότε κάπως έτσι θα παραμείνει, αν και δεν θα ήθελα να μείνω ο Rashford κεντρικό striker και θα τον έβαζα λίγο πιο πλάγια. Τελική διάταξη θα είναι αυτή εδώ, ο Rashford στην επίθεση την μπάλα στο κεντρικό cam, Μπούτρα, Φάτι τα πλάγια cam, Ραμίρες Όμπερντοφ, θα βάλω την Όμπερντοφ αμυντικό γενές CDM, θα βάλω το Ραμίρες να ανεβαίνει, έχουμε και το Power Shot Plus, θα το εκμεταλλευτούμε, η άμυνα Καπτεβίλα, Μαλντίνι, Ρούντιγκε, Ζαμπρότα και Κουρτουά στο τέρμα και όχι ο Άλισον ότιμο οδηγία, τον οποίο τον δοκίμασα, Κουρτουά δεν είναι, Κουρτουά Φούτης, top. Καλά, η πρώτη ομάδα που αντιμετωπίζω πραγματικά δεν υπάρχει. Οπα, τι κόλπα είναι αυτά. Οπα. Οπα, τι παίζουμε, τα μιλά. Μπράβο ρε Κουρτουά παιχταρά. Τώρα το ψηλό ποιον έχουμε, το Ρούντιγκερ. Έχουμε και Μαλντίνη βέβαια. Μας κάνει. Τι σέντρα είναι αυτή. Τι κάνει. Παίζουμε. Τι είναι αυτό. Πάμε Rashford. Έλα παίχτη. Βάλ' το, δοκάρι. Φανταστικό. Σαν να μην έχω striker με αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα κάνω με το Rashford. Θα βάλω Μπούτρα στο striker. Θα βάλω Μπούτρα striker. Φαουλ. Πάμε ρε Μπούτρα. Με το που έβαλα τον Μπούτρα striker, ξαφνικά έχω striker. Πάμε. Τώρα ναι. Πω Μπούτρα! Μόνος του. Πάμε ωραίο. Σούπερ! Αν και άρχισε να κάνει το chip shot, τουλάχιστον έγινε. Πάμε Ραμίρες. Βάλ' το. Το βάλε. Passion! Και έτσι απλά πάμε στο επόμενο. Όγκες. Bright Team of the Year. Πυρές. Πολύ ύποπτη ομάδα. Ναι. Φοβερό. Πάμε. Μπράβο ρε Μπούτρα. Φανταστικό, πάμε. Προς το παρόν ούτε τον Ασομφάτη έχω δει να κάνει κάτι σημαντικό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά κλάσης ανάμεσα σε Κακά και την μπάλα σε αντίστοιχες θέσεις με Rashford και Φάτι. Πάμε ναι, αυτό είναι. Καρφοθέντα, ουπιθέντα. Τιμό.
Αυτό είναι. Μασεράνο. Ανρί Ιβο. Γιατί 3 στα 3 παιχνίδια έχω φάει γκολ στα πρώτα 2 λεπτά. Τι φάση. Χαρίζει η ομάδα. Μπούτρα. Γεια σου ρε Μπούτρα παιχταρά. Δύο kick-off, δύο γκολ. Και μου κάνει και greedy. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτό θέλω. Και εγώ μπορώ να το κάνω. Ξέρω θα κάνω. Ράσφορντ έξω. Αντίο Αμίγκος. Έλα, 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 έλα. Λοιπόν, μπαίνει Βέρνερ, μπαίνει Μπούτρα εδώ. Πάμε. Πάλι σώμα. Μπράβο, ρε Αμπερντοφ. Μπράβο. Φεύγει. Μπράβο. Ναι. Ναι, 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 και έτσι γίνεται. Πάμε. Φοβερό. Φεύγει ο Ράσφορντ την ομάδα, ανεβαίνει όλη η ομάδα. Φανταστικό, 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 φανταστικό. Όπα, αυτό είναι φούτης. Αυτό είναι φούτης. Πάμε. Ο επόμενος ποιος είναι. Μπομπαστόρ. Οκ. Εντάξει. Ναι, δεν την είχα τέχει εγώ ακόμα. Βγαίνει πάρα πολύ συχνά αυτή η κάρτα. Ήρθε και σε μένα. Μπομπαστόρ. Οκ. Που η κάρτα της είναι σχεδόν παρόμοια με το Ιβο της. Βασικά είναι όλο ίδιες κάρτες. Η επιστροφή των διπλών Icon Player Picks. Τρεις επιλογές. Ignites of the Game. Footies 1-2. Για να δούμε. Oh, wow. Ναι, αρκετά mid το πρώτο. Έδωσε τεσσαγή, τον έχω ήδη. Δεν τον χρησιμοποιώ. Netved και Petit που τον έχω κάνει ήδη folder. Τον είχα και την προηγούμενη φορά που δεν τον είχα επιλέξει. Θα πάρω Petit λόγω του rating. Mid pick. Πάμε στο δεύτερο. Κάτι καλύτερο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς. Ashley Cole, τον οποίο τον είχα επίσης στην ομάδα, είχε φύγει και εκείνος Φόντερ, Σούκερ και Τσάβι. Δυστυχώς, δύο mid picks. Ομάδα από χρυσάφι. Έπιασε ο χρυσός Σόμερ. Χρυσό Σόμερ. Μην ψάχνουμε τα goalkeepers. Δοκάρι. Αν σου φάτη, πάμε, ωραίο. Πω! Ποντιμπάλα! Από τους τρεις παίκτες που έχω βάλει για να κάνω ταυτόχρονα το objective του Αλχαμπίμπι μεταξύ Πάτι, Ράσφορντ και Όμπερντοφ, η καλύτερη κάρτα τους τρεις για μένα είναι η Όμπερντοφ. Είναι εξαιρετική όντως. Είναι πάρα πολύ καλή η Όμπερντοφ. Δεύτερο θα βάλω τον Πάτι και τρίτο τον Ράσφορντ. Κόκκινη ομάδα.
Φοβερή assist. Ναι ρε μπούτρα παιχταρά. Έπρεπε να σουτάρω. Τι έγινε μόλις τώρα. Τρελό πάκετ loss. Έχασα και το corner. Κι άλλο πάκετ loss. Εντάξει. Βέβαια. Βέβαια. Με πέταξε. Εν τω μεταξύ ούτε DNF τίποτα. Ήτα, πάρτο με τη μία. Καλά, έχανε έτσι κι αλλιώς. Οκ. Σόρλοθ. Έτσι γίνεται. Ράσφορντ, βάλ' το. Όχι! Βάλ' το, τώρα! Πάμε, Ράσφορντ, βάλ' το. Γκολ, ο Ράσφορντ! Απίστευτο. Ναι, έτσι, έτσι κάτω, μπράβο. Πάμε. Πόπο την μπάλα. Την μπάλα παίζει. Δεύτερο γκολ. Στον ίδιο αγώνα. Έλα, ναι. Έτσι, έτσι. Χάτρικ. Πάμε, ναι, 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 έλα, έλα, έλα. Πάτρικ. Μπούτρα, είσαι καλά. Μπούτρα, όλα καλά. Ένα γιατρό, ρε παιδιά. Τι έγινε εκεί. Τι κάνει ο Ραμίρες. Ωρε πάσιον. Ωρε πάσιον. Πω! Κολάρα. Τελειώνει το μάτς με το τσάμικο του Κουρτουά. Ο Μπίνιο Μαρτίνες. Του ρε φάνταση. Ωρε. Μαρτίνες φοβερό save. Κι όμως. Το φάγα. Ναι ρε Βέγκορστ. Είναι. Ναι ρε κακά. Είδατε πως μπήκε η κλάση πάλι μες στον αγώνα. Των παιχτών. Φαμπίνιο. Τι πήγε να γίνει. Ας συνεχίζουμε. Δίνει το corner. Πάμε. Γουστάρω. Το μάτς τώρα έχει τελειώσει. Ωραία. Μια χαρά πάμε. 9 είναι λοιπόν. Παραλίγο το απόλυτο. Ράσφορντ, Ανσουφάτη και Όμπερντοφ χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην ομάδα για να προχωρήσω το objective του Αλχαμπίμπι, το Αλβαϊράν. Αν τη έβαζα σε μια κλίμακα, η Όμπερντοφ είναι καταπληκτική. Πραγματικά μου άρεσε αυτή η κάρτα. Ανσουφάτη, ok, λίγο καλύτερο στα πλάγια, ειδικά με το pace του, το dribbling του και το χειρισμό του, αλλά ο Ράσφορντ για μένα ήταν πολύ κακό. Ξέρω ότι σε μερικού από εσά μπορεί να αρέσει αυτή η κάρτα και να τον χρησιμοποιείτε ήδη στην ομάδα σα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Πολύ κακό στο χειρισμό του, πολύ κλάνκι, πολύ βαρύ. Οι περισσότεροι τον χρησιμοποιούν με το engine. Εγώ τον χρησιμοποίησα με το marksman. Δεν θεωρώ πω αυτή η αλλαγή chemistry θα είχε τόσο μεγάλη διαφορά. Η χειρότερη 97 top rated free κάρτα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα.
Φυσικά περιμένω και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια και εγώ να υπενθυμίσω για το like στο βίντεο αν αυτό σας άρεσε, όπως και την εγγραφή σας στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά.